Ποινή κάθριξη σε 9 ετών σε Ισλαμιστή μαχητή από το Μάλι επέβαλε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την καταστροφή ιστορικών μνημείων στο Τιμπουκτού. Στον Αχμάντ Αλφακί Αλμαχντί, επικεφαλής ομάδας τζιχαντιστών, αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Η αρχική σας διστακτικότητα να διαπράξετε το έγκλημα, τα βήματα που κάνατε για τον περιορισμό της ζημιάς και σε δεύτερο επίπεδο η καλή συμπεριφορά κατά την κράτηση, παρά την κατάσταση της οικογένειάς σας, λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, το δικαστήριο σας επιβάλλει ομόφωνα ποινή κάθριξη σε 9 ετών. Ισλαμιστές υπό τον Αλμαχτή κατέστρεψαν με αξίνες και λωστούς μαυσολία και θρησκευτικά μνημεία που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Μάλι το 2012. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μεταμελημένος και δήλωσε ότι παρασύρθηκε από το δαιμονικό κύμα της Αλ-Κάιντα. Είναι η πρώτη φορά που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβάλλει ποινή για καταστροφή μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.